Αυξημένες φαίνεται πως είναι οι πιθανότητες να ξεκινήσει ξανά το ελληνικό πρωτάθλημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σεζόν στα γήπεδα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε μιλώντας στο Open ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Μποροβίλος. Πρέπει οι πρωταθλητές, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα παίξουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο Europa League, να βγουν μέσα από τα γήπεδα και να μην είναι μέσα από την τωρινή κατάταξη ομάδων. Νομίζω ότι κατά 70% θα ολοκληρωθεί η σεζόν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ο πρώην πρόεδρος της Super League αποκάλυψε τον χρονικό ορίζοντα επανέναρξης που εξετάζουν οι ομάδες. Να πάμε μέχρι τέλος του Μαΐου με προπονήσεις και να αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τον Ιούνιο και ένα κομμάτι του Ιουλίου που ευελπιστούμε γύρω τις 10-15 να έχουν ολοκληρωθεί τόσο τα play-off όσο και τα play-out. Ενδεικτικά της πρωτοφανούς κατάστασης είναι και τα μέτρα προφύλαξης που εξετάζονται. Να γίνονται οι προπονήσεις με μια ασφάλεια, κατά γκρουπ, και φυσικά να μην χρησιμοποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι που είναι τα ποδητήρια, αλλά οι ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν να κάνουν το μπάνιο στο σπίτι τους. Η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της Super League μετατέθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μας απόφαση ήταν για τέτοιες εβδομάδες. Αλλά τώρα προέκυψαν τα ζητήματα, τα καινούργια θα λέγαμε, έτσι ώστε να έχουμε αποφάσεις FIFA, UEFA, ενδεχομένως Επιτροπής Λιγκών της Ευρώπης, αλλά και πιθανό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, που θα δώσει κάποια περαιτέρω πληροφόρηση για να πάρουμε και εμείς τις αποφάσεις που πρέπει. Ο κύριος Μποροβίλος αποκάλυψε και τη σκέψη της διοργανώτερης αρχής για την ερχόμενη σεζόν. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα οδηγηθούμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς να παίξουμε χωρίς θεατές.